Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αισθητά βελτιωμένη είναι η εικόνα στην Πάρνηθα, όμως ο κίνδυνος παραμένει υψηλός, καθώς οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς. Μάχη για έκτη μέρα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στον Εύρο και για τέταρτη στη Βιωτία. Σκληρή γλώσσα κατά των εμπριστών χρησιμοποίησε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας. Έχουμε συνδεθεί με όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα και ξεκινάμε αμέσως με τον Βαγγέλη Κοκολάκο και την κατάσταση αυτή την ώρα στον Εύρο, Βαγγέλη. Το μέτωπο που απασχολεί αυτή την ώρα στον Νότιο Εύρο, Γιώργο, είναι αυτό μπροστά. Από το δάσος στο χωριό Κυλακή έχουν στρέψει όλη την προσοχή τους οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πυροσβεστικοί κάτοικοι έχουν στήσει ένα ανθρώπινο τείχος για να τελειώσει η φωτιά στο συγκεκριμένο σημείο. Καθώς, όπως μας έλεγαν, αν περάσει από εκεί η φωτιά, θα χαθεί ολοκληρωτικά ο έλεγχος. Σε ένα ρέμα στήθηκε το τείχος. Οι άνεμοι οδήγησαν εκεί την πυρκαγιά. Εκεί έχουν δώσει όρκο όλοι μαζί ότι δεν θα περάσει η φωτιά. Είχαμε πριν από λίγο μια μεγάλη αναζωπήρωση στην περιοχή της Εσίμης, ενώ εκατοντάδες είναι και οι αναζωπηρώσεις από το πρωί στα κασίτερα της Ροδόπης. Όσον αφορά τώρα τα 18 θύματα της πυρκαγιάς εδώ στην Δαδιά που βρέθηκαν στον Άβαντα οι 18 μετανάστες απανθρακωμένοι, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα εδρεύει η ομάδα αναγνώρισης θυμάτων καταστροφών. Εκεί η ελληνική ομάδα έχει αναλάβει το ανθρωπιστικό έργο της αναγνώρισης των θυμάτων. Έχει ανοίξει και ένα τηλεφωνικό κέντρο με το οποίο θα υποδέχεται τους συγγενείς των θυμάτων για εξέτασή τους και λήψη βιολογικού υλικού κατόπιν σχετικής συνεννόησης μαζί τους. Βαγγέλη, θα έρθουμε και πάλι μαζί σου σε λίγο και με τους άλλους συναδέλφους θα συνδεθούμε για να δούμε όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα. Εμείς όμως να μείνουμε στον Εύρο, καθώς χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη από τη μεγάλη φωτιά που, όπως ακούσατε, εξακολουθεί να καίει. Τεράστια είναι η μάχη που δίνεται στο δάσος της Δαδιάς. Για έκτη μέρα καίει η φωτιά στην Αλεξανδρούπολη με πυροσβέστες, εθελοντές και κατοίκους να προσπαθούν να σώσουν σπίτια και περιουσίες. Βρισκόμαστε στο δάσος λίγο έξω από το χωριό Κύλα. Εδώ δίνουν την τελική μάχη πυροσβέστες και εθελοντές προκειμένου η φωτιά να μην πλησιάσει τον οικισμό. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην ανάσχεση των μεγάλων αναζωπηρώσεων των πύρινων μετόπων με σκαπτικά μηχανήματα, τα οποία παράλληλα ανοίγουν και νέες αντιπυρικές ζώνες. Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερός και νεκροταφείο της περιοχής. Ήτανε, παιδιά, μια εξοχική κατοικία με τα πάντα. Με δύο ψυγεία, πλυντήριο πιάτων, κουζίνες. Αποκαρδιωτικές είναι οι πρώτες εικόνες από το χωριό Κύρκη. Η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη τόσο στο φυσικό πλούτο όσο και στις περιουσίες πολιτών. Δύο σπίτια καήκανε ταυτόχρονα. Δεκάδες ζώα απανθρακώθηκαν. Η φωτιά έκαψε σπίτια, αποθήκες, στάβλους και χιλιάδες στρέμματα δάσους. Η εμπειρία δεν υπάρχει στη φωτιά. Υπήρχε μια μεγάλη καταστροφή, την οποία δεν την περιμέναμε. Αλλά επειδή αλλάξαν, όπως λέει όλος ο κόσμος, οι κλιματολογικές συνθήκες, ήταν επόμενο να έρθει και εδώ σε μια όμορφη περιοχή που έχουμε. Η μεγάλη φωτιά της Αλεξανδρούπολης που απείλησε ακόμα και το νοσοκομείο της περιοχής πέρασε τη νύχτα στη Ροδόπη. Μηνύματα του 112 εστάλησαν χθες σε χαμηλό, Βέλκιο, Μεστή, Γρατινή να εκενώσουν προς Κομωτινή, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται από το βράδυ οι Σάπες και το Αρσάκιο. Βρισκόμαστε στα σύνορα των ομών Εύρου και Ροδόπης. Το πύρινο μέτωπο κινείται ανεξέλεγκτα και αυτή την ώρα απειλεί άμεσα τον οικισμό χαμηλό. Δώστε λίγο τοπία από την άλλη πλευρά. Αστυνομικοί χθες το βράδυ απομάκρυναν ηλικιωμένοι με κινητικά προβλήματα από το σπίτι της στο χαμηλό Ροδόπης. Οι εθελοντές, τα παιδιά, ήταν το κάτι άλλο, έπρεπε να τους δείτε όλους. Αν ξέφευγε από εδώ, θα απειλούνται ανάμεσα ο οικισμός της Μελίας, της Πηλαίας, η Φέρες, η Καβυσσό. Υπάρχει μεν ο κίνδυνος, αλλά είναι λιγότερος τώρα αυτή τη στιγμή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των δυνάμεων κατάσβεσης, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή οδήγησαν σε μια μεγάλη αναζωπήρωση της φωτιάς, με τις φλόγες να απειλούν για ώρες τον οικισμό της Οικοράχης. Οι κάτοικοι έτρεχαν αλόφρονες με κλαδιά στα χέρια να πολεμήσουν τις πύρινες γλώσσες. Παίρνω τον ξάδερφό μου που είναι στην πυροσβεστική και μου λέει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, τίποτα. Και είδα αυτή τη φωτιά, λέω και γόμαστε, λέω, το καταλαβαίνετε, και γόμαστε. Το πιο ωραίο πράγμα στο χωριό μας η φύση. Καταστράφηκε, δηλαδή κάηκαν όλα και ενώ είχαμε καταπράσινο χωριό, είναι ένα μαύρο κάρβουνο το χωριό μας γύρω-γύρω.
Η επόμενη μέρα της φωτιάς βρίσκει τον ακριτικό νομό με πάνω από 617.000 στρέμματα καμένα. Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, ο μελισσοκόμος Γιώργος Καραφιλίδης αποχαιρετά τις μέλισσές του που κάηκαν στο χωριό Κύρκη του Εύρου. Περπατάει κλαίγοντας ανάμεσα στα καμένα μελίσσια. Πουλάκια μου, τράβηξαν τα κάρβουνα όλα. Για τέταρτη μέρα η Βιωτία είναι αντιμέτωπη με τις φλόγες. Πάμε μέσα στη Μαρία Μπουρνιά να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες από τη φωτιά που καίει δάσος και καλλιέργειες στο Στήρι, Μαρία. Και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην περιοχή Κυριάκη και όπως βλέπετε πίσω μου μία νέα αναζωπήρωση έχει ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή τη στιγμή καίει χαμηλή βλάση και βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε Ελαιώνες. Δεν είναι το μοναδικό πύρινο μέτωπο που καίει στην περιοχή, αλλά είναι το μεγαλύτερο, το οποίο ανησυχεί και περισσότερο τους πυροσβέστες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν ρηχθεί στη μάχη με τις φλόγες, τόσο οι επίγειες δυνάμεις όσο και οι εναέριες που βρίσκονται στην περιοχή. Έχουμε τουλάχιστον ακόμα τρία πύρινα μέτωπα στο όρος του Ελικόνα και είναι ψηλά, αλλά αυτό που ανησυχεί αυτή τη στιγμή είναι αυτό το μέτωπο, το οποίο αν συνεχίσει ο αέρας θα μπορέσει να μεταφερθεί μέχρι και το χωριό Κυριάκη που είναι πίσω από το Λόφο. Λίγο νωρίτερα ήρθανε και οι ιδιοκτήτες εδώ των χωραφιών, των Ελαιώνων και κοιτούσανε την φωτιά μην μπορώντας να κάνουν τίποτα. Έφυγαν απογοητευμένοι, θεώρησαν ότι πια έχει τελειώσει και ότι η φωτιά γρήγορα θα φτάσει μέχρι και τους Ελαιώνες. Τουλάχιστον 4 είναι τα πύρινα μέτωπα εδώ στην ευρύτερη περιοχή του Κυριακίου. Συνεχίζει να καίει. Ελπίζουμε να καταφέρει να οριοθετηθεί μέχρι και την τελευταία εναέρια μέσα να μπορέσουν να ρίξουν τις τελευταίες ρήξεις και να είναι πετυχημένες, έτσι ώστε αυτή η φωτιά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να σβήσει και να μην μετακινηθεί προς το χωριό Κυριάκη. Όλοι το ελπίζουμε αυτό, Μαρία. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Θα έρθουμε αργότερα και πάλι σε σένα. Δραματικές στιγμές έζησαν οι μοναχοί στη μονή του Οσίου Λουκά στην πλαγιά του Ελικόνα στη Βιωτία. Πυροσβέστες, εθελοντές και μοναχοί έδωσαν τιτάνια μάχη για να σώσουν το μνημείο το οποίο προστατεύεται από την UNESCO. Η πυρκαγιά στο πέρασμά της έκαψε ολοσχερώς τον περίβολο του ιστορικού μοναστηριού και δυστυχώς ένα από τα παλαιότερα κτίρια. Το σπουδαιότερο βυζαντινό μνημείο της Ελλάδας του 11ου αιώνα, η μονή του Οσίου Λουκά στη γραφική πλαγιά του Ελικόνα, δεν έμεινε αλόβητο από τη φωτιά που ξέσπασε στην Βιωτία. Μείναμε εξάγρυπνοι, δοξολογήσαμε την Παναγία, κάναμε παράκληση στον Όσιό μας και τον ευχαριστήσαμε που μας κράτησε και μας ζωντανούς αλλά και όρθιο το μοναστήρι. Έχουν πέσει τα παραθυρόφυλλα και η στέγη σχεδόν έχει καταστραφεί. Ολοσχερός και μέσα έχει πέσει και το πάτωμα που ξεχώριζε τους δύο ρόφους. Η εικόνα που είδα σήμερα είναι πάρα πολύ θλίψη. Με πολύ μεγάλη θλίψη. Ήταν κάτι που ήταν απίστευτο. Ήταν όλα πράσινα και γίνανε όλα μαύρα. Η μάχη των πυροσβεστών αλλά και των κατοίκων, των πιστών, των μοναχών και κυρίως του Μητροπολίτη Θηβών, Λιβαδιάς και Αυλίδας Γεώργιου ήταν τιτάνια για να μην καεί ολοσχερώς η μονή, η οποία συμπεριλαμβάνεται από το 1990 στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στο σημείο βρέθηκε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι η πυροσβεστική δίνει τον καλύτερό της σε αυτό για να μην έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζώων, περιουσιών και φυσικά του μνημείου του συγκεκριμένου. Για το μνημείο δεν υπάρχει και δεν υπήρχε μέχρι τώρα καμία πυροπροστασία. Είναι όλα σε μελέτες. Ο αέρας πηγαίνει παντού τη φωτιά, τη γυρίζει γύρω-γύρω. Το θέμα είναι εσύ. Τι πρόβλεψη έχεις κάνει να μην πάρει φωτιά το κτίριο. Καμία. Καμία. Τελείωσε. Θα έρθουν όλοι για να κλάψουν. Με την αγωνία των διαρκών αναζωπηρώσεων ζουν για τέταρτη μέρα οι κάτοικοι της Βιωτίας. Η φωτιά μένεται στο Στήρι. Οι κάτοικοι στο Στήρι έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία του προφήτη Ηλία και παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη της φωτιάς. Οι γονείς μας, οι παππούδες μας, το τι έχουν τραβήξει. Γιατί αυτά ήταν όλα πουρνάρια και τα ξεριζώνονται πουρνάρια για να βάλουν μια ελιά, για να φάνε. Και τώρα για 5 λεπτά να καούν, όλο το βιώσαν αυτών των ανθρώπων. Η εικόνα τις τελευταίες ώρες είναι ελαφρώς καλύτερη καθώς οι άνεμοι έχουν υποχωρήσει. Ωστόσο παραμένει ο κίνδυνος η φωτιά να οπισθοχωρήσει
να πέσει στο ελατοδάσος του Ελικόνα και να περάσει στα διοικητικά όρια του Δήμου Λιβαδαίων. Αυτή τη στιγμή ένα μέτωπο που είναι γύρω στα 20 χιλιόμετρα έχουμε μικροαιστείες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει κυρίως στην πλευρά του Λυκώνα προς το Κυριάκι. Το πύρινο μέτωπο καίει ανεξέλεγκτο στη Βιωτία. Οι καπνοί έχουν πνίξει τις περιοχές Στήρη και Κυριάκι. Έχουμε εγκαταλειστεί στο έλεος του Θεού. Η πολιτιστική έφυγε και πήγε τη μεριά του Στηρίου. Εδώ εμείς μείναμε μόνοι μας. Η φωτιά συνέχισε. Εγώ έχω πάρει ζημιά πάνω από 20-25.000 ευρώ ζημιά και τώρα θα πάθω άλλες 100. Είχα ένα κτήμα 100 δέντρα και από τότε που γεννήθηκα είναι 50 χρόνια. Ναι. Και καήκανε όλα. Και από αυτό ζούσαμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο εδώ. Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 16 οχήματα, ενώ από αέρος παρέχουν συνδρομή 2 ελικόπτερα. Καλύτερη είναι η εικόνα στην Πάρνηθα, εκεί όπου βρίσκεται και η Αντιγόνη Θάνου και θα μας ενημερώσει αμέσως τώρα. Το μεγάλο πρόβλημα βέβαια, Αντιγόνη, παραμένουν οι αναζωπυρώσεις. Ακριβώς, Γιώργο, και είναι πολύ καλύτερη εικόνα τις τελευταίες ώρες. Βέβαια, όπως είπες και εσύ, μη δίνουν μια μεγάλη μάχη οι πυροσβέστες, καθώς έχουμε πολλές αναζωπυρώσεις. Συγκεκριμένα, πριν από λίγη ώρα, λίγο μετά τις 4, είχαμε μια νέα αναζωπύρωση εδώ στο σημείο που και βρισκόμαστε, κοντά στη Μονή Κλειστών και συγκεκριμένα στο ρήμα Γιαννούλα αλλά και στο Φρούριο Φιλής. Πρόκειται από ένα σημείο που ξεκίνησε και πυρκαγιά πριν από 2 ημέρες. Πρόκειται για 2 διαφορετικά μέτωπα. Βλέπετε αυτή τη στιγμή και το εναέριο μέσο. Πρόκειται για ένα αρκετά δύσβατο σημείο. Ωστόσο, ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Τα νέρια μέσα πραγματοποιούσαν συνεχώς ρήψεις νερού. Ωστόσο, η ανησυχία όλων είναι οι άνεμοι που συνεχίζουν και πνέουν στην περιοχή. Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα είδαμε να περνούν και από το σημείο όπου και βρισκόμαστε 2 ερπιστιοφόρα προκειμένου να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Τώρα βλέπετε ότι σε ισχύ συνεχίζουν και βρίσκονται και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Καθώς εδώ βρίσκεται και το μπλόκο της αστυνομίας, όπου απαγορεύει στους οδηγούς και στους πολίτες να περάσουν. Και τέλος, Γιώργο, να σου πω φυσικά ότι η εικόνα που αντικρίζει κανείς εδώ είναι αποκαρδιωτική, καθώς όλο το βουνό έχει καεί και μιλάμε και για ένα σημείο όπου ήταν γεμάτο πράσινο. Ωστόσο, αυτό που αντικρίζει κανείς πια εδώ είναι μόνο στάχτη, Γιώργο. Μία μαυρίλα παντού, Αντιγόνη, να σε ευχαριστήσουμε. Η εικόνα πάντως στην Πάρνηθα είναι καλύτερη όπως ακούσατε. Ωστόσο, οι κάτοικοι στους Θρακομακεδόνες παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ στην Αγία Παρασκευή μετρούν τις πληγές τους, καθώς πολλά σπίτια έχουν καεί ολοσχερώς. Ενώ είχε σταματήσει μέχρι τη σημεία που ήμασταν εδώ, στις 4 και μετά ξεκίνησε πολύ ζόρικα. Το πρωί μας ήρθε ένα μήνυμα για να είμαστε σε επιφυλακή, όχι να κοινώσουμε. Και από εκεί και πέρα σηκωθήκαμε, όλος ο κόσμος είναι ανάστατος. Άυπνοι για ένα ακόμα βράδυ. Όλοι σε επιφυλακή μετά από 3 ημέρες παρατεταμένης αγωνίας. Και λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, το μέτωπο της Πάρνηθας παρουσίασε ξαφνική αναζωπήρωση στην Αγία Παρασκευή. Συναγερμό στους Θρακομακεδόνες και το πανόραμα. Γύρω στις 3.30 ξυπνήσαμε από τον αέρα. Ανεβήκαμε πάνω και είδαμε το μέτωπο και αμέσως μέσα στα 20 λεπτά ήρθε το μήνυμα από το 112 να είμαστε επιφυλακή. Στα τηλέφωνα των κατοίκων ήχησε το 112. Έπρεπε όλοι να είναι σε ετοιμότητα να φύγουν εάν οι φλόγες έφταναν στα σπίτια τους. Είμαστε ανάμεσα στους 2 οικισμούς της Αγίας Παρασκευής που είναι λίγο πιο κάτω και πάνω της Αμυγδαλέζας. Εδώ είναι και το τελευταίο μπλόκο της αστυνομίας, καθώς πίσω μας καίγεται όλο το βουνό. Ένα αέρια μέσα δίνουν μάχη, πετούν πάρα πολύ χαμηλά, κάνουν στοχευμένες ρήψεις. Με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα γέμισαν ξανά τον ουρανό. Όλοι παρακολουθούν το μέτωπο, τη μάχη των πυροσβεστών και την κατεύθυνση του αέρα. Αν αλλάξει φορά του ανέμου και από βορειοανατολικός γίνει βορειοδυτικός, εδώ οι Θρακομακεδόνες θα καούν. Δεν νομίζω ότι θα... με την ταχύτητα και με τη δύναμη του ανέμου. Από τα ξημερώματα, οι κάτοικοι των Θρακομακεδόνων βρέθηκαν με τα αυτοκίνητά τους στους δρόμους. Άλλοι, φορτωμένοι με βαλίτσες στα αυτοκίνητα για να δραπετεύσουν άμεσα από την περιοχή αν η φωτιά τους απειλήσει. Και άλλοι, παίρνοντας μόνο ένα κινητό, χρήματα και λίγες φωτογραφίες. Ήρθε το μήνυμα και μας είπαν ότι είμαστε προς εκένωση, να είμαστε σε ετοιμότητα. Βάλαμε τα απαραίτητα. Φωτογραφίες, οι αναμνήσεις. Έχουμε τρομοκρατηθεί όλοι πάρα πολύ με όλη την κατάσταση. Ένας εθελοντής με υδροφόρα βλέπει μικροεστία σε πουρνάρια. Με δύναμη τραβά τη σωλήνα, πέφτει αλλά ξανασηκώνεται. Πρέπει να ενεργήσει γρήγορα να ρίξει εγκαίρως νερό, καθώς ο αέρας στριβιλίζει δυνατά πάνω από το σημείο, έτοιμος να εξαπλώσει το κακό. Ήρθε μόλις τώρα η πυροσβεστική, είναι εθελοντές πυροσβέστες οι άνθρωποι. Και αυτή την ώρα, όπως βλέπετε, γίνεται η κατάσταση της εστίας αυτής, καθώς έχουμε συνεχώς ανασυγκρότηση.
αναζωπηρώσει. Τρεις άλλοι εθελοντές, έχοντας βουτήξει σε μια μικρή χαράδρα, ρίχνουν νερό. Πιο κάτω, άνδρες του στρατού δίνουν λίγο νερό σε ένα δέσποτο που ξεπήδησε μέσα από το δάσος. Η φωτιά το βράδυ έγινε ανεξέλεγκτη από ό,τι ακούσαμε. Ευτυχώς την έχουμε γλιτώσει προς το παρόν, αλλά αυτή τη στιγμή ανησυχούμε. Την ώρα που εναέρια μέσα και πεζοπόρα τμήματα δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Αγία Παρασκευή, η εικόνα καταστροφής που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά είναι αποκαρδιωτική. Έχουμε πολύ μεγάλες ζημιές, μεγάλες καταστροφές. Αυτό που βλέπετε τώρα ήταν σπίτι. Βλέπετε, έχει απομείνει το τζάκι, έχουν απομείνει κάποιες καρέκλες και τραπέζια. Ένα ξύλινο σπίτι κάει και ολοσχερός. Διασώθηκε μόνο το τζάκι και το χρηματοκιβώτιο. Δίπλα ένα κόμι που υπέστη ολική καταστροφή. Σε ένα άλλο σπίτι δίπλα μια γυναίκα ψάχνει στα καμένα οτιδήποτε έχει διασωθεί. Και ακόμα και τώρα άμα μπείτε και δείτε βγάζει καπνούς. Είναι μεγάλη καταστροφή που έχει συμβεί. Όλο το σπίτι έχει καεί. Δεν έχει μείνει πραγματικά τίποτα όρθιο, δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ ήταν σαλόνι που βλέπουμε. Εδώ ήταν το σαλόνι. Ναι. Και η κουζίνα. Μόνο το τζάκι έχει μείνει. Σαλόνι και μόνο τα πυρό του βλέπει, δεν αντέχουν τη φωτιά. Χωρίς σκεπή έμεινε μόνο σκέλετος του σπιτιού. Τα δωμάτια δεν αναγνωρίζονται πια. Διακρίνονται κάποια σπασμένα φλιτζάνια, οι πρόκες στους καμένους τοίχους και τα πυρότουβλα που άντεξαν τις υψηλές θερμοκρασίες. Σε άλλη γειτονιά της Αγίας Παρασκευής, ο Σάββας Τελίδης κοίτα το σπίτι του, η κύρια κατοικία της οικογένειάς του, καμένο ολοσχερός. Με ψυχραιμία προσπαθεί να εξηγήσει στο κλιμάκιο της πολιτικής προστασίας την ολική καταστροφή που έχει υποστεί. Αυτό είναι το μόνο σπίτι που έχουμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μόνοι μας παλεύαμε να σώσουμε ό,τι μπορούσαμε, ώσπου δεν πήγαινε άλλο και σηκωθήκαμε και φύγαμε. Σηκωτούς μας πήρανε, δεν φεύγαμε, αλλά από το να καούμε κι εμείς. Το διπλανό σπίτι έμεινε όρθιο. Με μια μάνικα το σώσαμε, θα πει η ιδιοκτήτριά του στον Αντένα, καθώς και σήμερα προληπτικά καταβρέχει. Έχει ολόκληρο το σπίτι της. Δεν το καταλήψαμε. Κρυβόμαστε στα χωράφια, ξαναγυρνάγαμε με τα ανιψιά μου, με την αδερφή μου και ρίχναμε έτσι σώσαμε τα σπίτια μας από αυτά τα λάστιχα. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μετά τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσαν οι μεγάλες έκτασης φωτιές που προκλήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, διευρύνει το καλέσμά του προς ενίσχυση των πυρόπληκτων αλλά και των 20 των ζώων που έμειναν χωρίς στέγη το τελευταίο διάστημα στις πυρόπληκτες περιοχές της χώρας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την οικονομική ενίσχυση, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ενώ απευθύνεται κάλεσμα και για συγκέντρωση τροφίμων μακράς διαρκείας για τις πυρόπληκτες οικογένειες. Αισιόδοξα τώρα είναι τα μηνύματα από το μέτωπο των ανέμων, καθώς η έντασή τους υποχωρεί, ενώ από αύριο σε ορισμένες περιοχές θα έχουμε και βροχές. Ο μετεωρολόγος μας Τάσος Αρνιακός θα μας δώσει αναλυτικά τώρα την πρόγνωση για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Τάσο, όμως, να ξεκινήσουμε από τους ανέμους, κυρίως φυσικά στις περιοχές που ακόμα δοκιμάζονται. Ας δούμε λοιπόν μέχρι τη μεσάνυχτα στην Πάρνη, θα περιμένουμε 3 με 5 μποφόρ. Τώρα τη νύχτα θα εξακολουθήσουν 3 με 4 τοπικά 5 μποφόρ. Στη Βιωτία περιμένουμε 4 με 5 μποφόρ. Αργότερα μέχρι τα μεσάνυχτα 2 με 4. Ενώ στην περιοχή του Εύρου 3 με 4 μποφόρ. Τώρα και 2 με 3 θα πέσει ακόμα ο άνεμος. Μέχρι το μεσημέρι. Γιώργο. Τώρα το θέμα είναι αν θα έχουμε αυτή την εικόνα και αύριο και τις επόμενες ημέρες, μαζί σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες που θα επικρατούν φυσικά. Ωραία. Το πρωί περιμένουμε στην Πάρνηθα 3 με 5 μποφόρ. Το μεσημέρι θα ενισχυθούν στα 4 με 6 πάλι. Στη Βιωτία περιμένουμε το πρωί 2 με 3 με 4, τοπικά 5 μποφόρ. Έτσι και το μεσημέρι 4 με 5 μποφόρ. Ενώ στον Εύρο περιμένουμε 2 με 3 μποφόρ το πρωί. Το μεσημέρι όμως 3 με 4 τοπικά 5 μποφόρ. Όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού αύριο, περιμένουμε ηλιοφάνεια αρχικά σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές με σποραδικές μπόρες και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από τοπικές κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις, όπως άλλωστε είχαμε και σήμερα. Στην Τολεμαΐδα είχαμε πολύ χαλάζι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στο Ιόνιο, 2 με 3, τοπικά 4 μποφόρ. Βοριάδες στα ανατολικά, 3 με 5 στο Αιγαίο, 6. Η θερμοκρασία σε υποχώρηση, 32 με 36 βαθμούς στα νησιά, 35 με 37 στις υπόλοιπες κεντρικές ηπειρωτικές περιοχές. Στην Αττική περιμένουμε 36 βαθμούς αύριο, στη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά και τον υδράγυρο στους 35 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και το Σαββατοκύριακο. Ποιος θα το έλεγε πάντως, Τάσο, λίγο καιρό πριν, να χαιρόμαστε που έχουμε βροχές αυγουστιάτικα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
3 φορές περισσότερα στρέμματα από το μέσο όρο της περίοδου 2006-2022 έχουν καεί στη χώρα μας από τις πρόσφατες πυρκαγιές που έχουν κάνει στάχτη περισσότερα από 1.200.000 στρέμματα. Η Κέλλη Χινοπόρου είναι μαζί μας, θα μας παρουσιάσει αναλυτικά όλα τα στοιχεία τώρα, Κέλλη. Πολύ αρνητικά είναι τα στοιχεία που καταγράφει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών σχετικά με τις καταστροφικές συνέπειες των δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας. Σύμφωνα λοιπόν με το ΜΕΤΕΟ, Γιώργο, από τις πυρκαγιές του Ιουλίου κάηκαν 520.000 στρέμματα και τον Αύγουστο, έως και χθες που έγιναν οι μετρήσεις, κάηκαν άλλα 730.000 στρέμματα. Δηλαδή, οι πυρκαγιές μέσα σε λίγες εβδομάδες έχουν κατακάψει περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια στρέμματα. Αυτή η τεράστια έκταση αντιστοιχεί σε περίπου 3 φορές την έκταση που κατά μέσο όρο καίγεται ετησίως στη χώρα μας από το 2006 και μετά. Οι φωτιές πια τρέχουν πιο γρήγορα, λένε οι ειδικοί, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Δείτε τους χάρτες του ΜΕΤΕΟ. Σήμερα, στην πληγήσα περιοχή της Αττικής, στη μία το μεσημέρι, οι ρηπές των ανέμων έφτασαν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα και σε κάποια σημεία ξεπέρασαν τα 75 και 80 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ στις 5 σήμερα το απόγευμα έφτασαν τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Δυνατή άνεμη, πιο καταστροφικό έργο για τη φωτιά. Και να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε την αναλυτική εικόνα στη χώρα από όλα τα πύρινα μέτωπα. Είναι μαζί μας ο Μανώλης Ασαριώτης, ο οποίος θα μας πει και πόσες προσαγωγές υπόπτων, Μανώλη, έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες. 4 προσαγωγές έχουν γίνει σήμερα σε 2 διαφορετικά σημεία, στον Αυλώνα και στο Μενίδη. Και ξεκινάμε από τον Αυλώνα. Έγιναν το μεσημέρι και αυτό γιατί μέσα σε λιγότερο διάστημα από 4 ώρες, όπως είπε και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, είχαμε 6 νέες εστίες πυρκαγιάς στη συγκεκριμένη περιοχή. Στις 8 και 13 πρώτα λεπτά είχαμε μία έναρξη πυρκαγιάς στον Αυλώνα. Στις 8 και 57 στην περιοχή Σικάμινου του Αυλώνα είχαμε 3 νέες διαφορετικές εστίες. Στις 9 και 47 άλλες 3 στην ίδια περιοχή. Στις 10 και 51 βόρεια του οικισμού του Αυλώνα και άλλη μία στην ίδια περιοχή στις 12 και 2. Προσήχθησαν 2 άτομα, 2 45χρονοι. Ο ένας αφέθηκε ελεύθερος καθώς δεν προέκυψε σε βάρος του το παραμικρό, ενώ ο δεύτερος, ένας πρώην δικηγόρος, έχει συλληφθεί, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και η σύλληψή του ήρθε αφού αρκετοί κάτοικοι της περιοχής υπέδειξαν πως εκείνος ήταν στα σημεία που ξεκίνησαν οι νέες φωτιές, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα στο Μενίδη, προσήχθησαν 2 νεαροί άνδρες, πάλι το μεσημέρι, από στελέχη της ομάδας Δίας, ήταν με το αυτοκίνητό του σε μια περιοχή που είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία των οχημάτων, κρίθηκαν ύποπτοι γιατί μέσα στο όχημα βρέθηκαν κάποια αντικείμενα με τα οποία θα μπορούσε κάποιος να βάλει φωτιά. Προσήχθησαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Προέκυψε όμως ότι όχι μόνο δεν είναι εμπριστές, αλλά υπήρξαν και μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες προσέφεραν και εθελοντικό έργο κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς και έτσι ο εισαγγελέας έδωσε προφορική εντολή να αφαιθούν ελεύθεροι και να μην σχηματιστεί σε βάρος τους δικογραφία. Από χθες το απόγευμα στις 6 μέχρι πριν από λίγα λεπτά είχαμε 85 δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. 85. 54 από αυτές είναι ακόμα σε εξέλιξη. Άλλες είναι λιγότερο σημαντικές, άλλες περισσότερο. Εκτός από τις πυρκαγιές που έχουμε στον Εύρο, τη Βιωτία και την Πάρνηθα, το πιο σημαντικό περιστατικό που καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτή την ώρα οι δυνάμεις πυροσβέστης είναι μια δασική πυρκαγιά στην αρετή του Λαγκαδά. Εκεί επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ έχουν τη βοήθεια 2 ελικοπτέρων που για περισσότερο από μία ώρα θα συνεχίσουν τις ρήψεις νερού και επιβραδυτικού υγρού. Μανώλη, να σας ευχαριστούμε πολύ. Την οργή του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια και κατ' επέκταση της κυβέρνησης προκαλούν οι απόπειρες εμπρισμού το πρωί στην Πάρνηθα. Από το Μέγαρο Μαξίμου προειδοποιούν για μηδενική ανοχή έναντι των εμπριστών. Εγκληματείτε ενάντια στη χώρα, δεν θα γλιτώσετε, θα σας βρούμε, θα λογοδοτήσετε στη δικαιοσύνη. Η οργισμένη αντίδραση του Βασίλη Κικίλια για τις απόπειρες εμπρισμού την ώρα που δίνεται υπεράνθρωπη μάχη για την κατάσβεση των πολλών και ταυτόχρονων πύρινων μετώπων ανά τη χώρα αντικατοπτρίζει τη μηδενική ανοχή των αρχών έναντι των εμπριστών. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας έκανε λόγο για συνολικά 9 απόπειρες εμπρισμού το πρωί στους πρόποδες Πάρνηθας. Την ώρα που οι δυνάμεις του περιοριστικού σώματος, οι εθελοντές μας και όλη η πολιτική προστασία δίνουν τεράστιες μάχες για την αντιμετώπιση πυρκαγιών που εκδηλώνονται σε όλη την επικράτεια. Και κάποιες από αυτές παίρνουν ανεξέλεξτες διαστάσεις λόγω των θηλωδών ανέμων. Κάποιοι
αλητήριοι εμπριστές βάζουν φωτιές θέοντας σε κίνδυνο τα δάση, τις περιουσίες και πρωτίστως τις ανθρώπινες ζωές. Την ίδια ώρα ο Άκης Κέρτσος προαναγγέλει παρεμβάσεις για τη συνολικά αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών και κάνει λόγο για μια διαφορετική κουλτούρα του κράτους αυτοδιοίκησης αλλά και των πολιτών. Ο κρατικός μηχανισμός υπάρχει, είναι εδώ, εξελίσσεται συνεχώς, μαθαίνει από τα λάθη του. Δεν θέλω να χάσουμε την εμπιστοσύνη στο κράτος. Επαναλαμβάνω, το κράτος δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνο του. Πρέπει ο καθένας μας να φροντίσει, να καθαρίζει την αυλή του, να καθαρίζει τον περίβολό του. Όλοι πρέπει κάτι να κάνουμε και όλοι να έχουμε μια συνολικά διαφορετική κουλτούρα. Και να πω και κάτι ακόμα. Ναι. Όταν υπάρχει ένα συναγερμός, πέντε, επίπεδο 5. Ναι, ναι. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε ανθρώπινη παρουσία ή ανθρωπογενής δραστηριότητα απαγορεύεται διαροπάλου στα δάση μας. Χθες ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Τσεχία, την Κροατία, τη Γερμανία, τη Σουηδία και την Αλβανία για την αποστολή πυροσβεστικών δυνάμεων στην Ελλάδα. Καθώς η Ελλάδα παλεύει ενάντια στις δύσκολες πυρκαγιές, οι πυροσβέστες μας, οι πιλότοι και οι άνδρες και οι γυναίκες της αστυνομίας εργάζονται ακούραστα για να προστατεύσουν ζωές, περιουσίες και τα δάση μας. Αλλά δεν είναι μόνοι. Δίπλα τους στέκονται οι εταίροι και οι σύμμαχοί μας. Είμαστε ευγνώμονες για τη βοήθειά σας. Αμέσως μετά την κατάσβεση των πύρινων μετόπων θα ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και χορήγησης των προβλεπόμενων αποζημιώσεων.